Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpandamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing». Αυτό είναι το ένατο βίντεο στη σειρά και σήμερα θα ήθελα να απαντήσω στην εξής ερώτηση. Οι δικοί μου δεν με υποστηρίζουν σε αυτή τη δουλειά. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Κάθε φορά που κάνουμε κάτι που έρχεται ενάντια στα συνηθισμένα, ενάντια στα κοινά, τότε συνήθως συναντούμε κάποιες αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις αυτές μπορούν να προέρχονται από διαφορετικά σημεία, π.χ. να είναι από το άμεσο περιβάλλον μας, όπως είναι παιδιά, γονείς, σύζυγοι κτλ., ή μπορεί να είναι από φίλους, από συναδέλφους, από το ευρύτερο περιβάλλον δηλαδή. Επίσης, αυτές τις αντιδράσεις μπορούν να είναι με διάφορες μορφές, από αδιαφορία, γκρίνια, αρνητισμό, εναντίωση, μέχρι και έντονες καταστάσεις. Έχω ακούσει περιπτώσεις όπου οι σύντροφοι λένε: «Διάλεξε, ή το δικτυακό marketing ή εμένα». Ελπίζω να μην είναι τόσο ακραίες οι καταστάσεις που αντιμετωπίζετε εσείς και οι συνεργάτες σας, αλλά χρειάζεται να δείτε τι είναι σημαντικό για εσάς και να επανέλθετε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου μου «Γιατί το κάνω αυτό» και στο πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνετε όταν ξεκινάτε με αυτή τη δουλειά. Να θυμηθείτε δηλαδή το λόγο που ασχολείστε με αυτό το χώρο, με αυτή τη δουλειά. Επίσης, χρειάζεται κατανόηση κυρίως από τη μεριά σας. Είναι δύσκολο για τους ανθρώπους μας να δουν ότι νοιαζόμαστε για αυτούς και ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε και για αυτούς. Όταν ξοδεύουμε χρήματα και είμαστε μακριά τους για να πετύχουμε σε κάτι που πιθανόν δεν καταλαβαίνουν. Οπότε πραγματικά χρειάζεται κατανόηση, ψυχραιμία και πολύ αγάπη. Το να προσπαθούμε με άγριο ή ακόμα και με ήρεμο τρόπο να κάνουμε τους άλλους να δουν ευνοϊκά τις ιδέες μας δεν φέρνει πάντα θετικά αποτελέσματα. Αυτό που κοιτάνε οι άνθρωποι, τι είναι? Είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός με την ενασχόλησή του με αυτή τη δουλειά αφιερώνει όλο και λιγότερο χρόνο μαζί μας και ξοδεύει όλο και περισσότερα χρήματα σε προϊόντα μετακινήσεις κτλ. Άρα, ίσως χρειάζεται να κάνετε μια συζήτηση μαζί τους και μια συνεννόηση, ώστε να γνωρίζουν τι είναι αυτό που κάνετε, να γνωρίζουν γιατί το κάνετε και για πόσο θα το κάνετε με αυτούς τους ρυθμούς και επίσης πότε και με ποιο τρόπο θα τους το ανταποδώσετε. Αλλάξτε τα αποτελέσματά σας και θα αλλάξει και η στάση τους. Έχω ένα φίλο που πριν μερικά χρόνια κάναμε ποδηλασία μαζί. Κάναμε προπονήσεις, πηγαίναμε σε αγώνες κλπ. Και θυμάμαι ότι όσο δύσκολη ή μεγάλη και αν ήταν η προπόνηση, μετά θα γυρνούσε στο σπίτι και θα είχε κανονίσει κάποια εκδρομή, βόλτα στα μαγαζιά για ψώνια με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Δηλαδή, κατανοούσε ότι για να μπορεί να λείπει τόσες πολλές ώρες για προπονήσεις κάθε εβδομάδα και να είναι και καλές οι σχέσεις στο σπίτι του, θα έπρεπε να έχει και τη γυναίκα του ευχαριστημένη, φυσικά και τα παιδιά του. Οπότε, αν κάνετε τη μία δουλειά και θέλετε να κάνετε και αυτή τη δουλειά έχοντας και την υποστήριξη του περιβάλλοντός σας, πέρα από όλα τα παραπάνω, πέρα από την συνεννόηση κλπ, χρειάζεται να φροντίζετε να αφιερώνετε χρόνο και στην οικογένειά σας, συγκεκριμένο χρόνο κάθε μέρα. Αυτό ήταν, ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη και τη σημερινή απάντηση. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, ή το βλέπετε στο YouTube, είτε στο blog μου networkpavlamarketing.gr και επίσης μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε. Κάντε subscribe στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί στο YouTube ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!